σίγουρα είναι όμορφο το να βρίσκεσαι πολλά χρόνια σε μια ομάδα. Είναι καλό γιατί οι πολλές αλλαγές ορισμένες φορές δημιουργούν και πολλά σκάμπα ανεβάσματα. Οπότε εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Προσωπικά για μένα είναι θετικό το να βρίσκεται ένας ποδοσφαιριστής στα ίδια αποδυτήρια αρκετά χρόνια, γιατί του δίνεται τη δυνατότητα να δουλεύει, να βελτιώνεται, να γνωρίζει καλά τις συνθήκες και τον χώρο εργασίας του, οπότε έχει περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι ορισμένων ποδοσφαιριστών που αλλάζουμε κάθε σεζόν ομάδα. Είναι μεγάλος στόχος και φιλοδοξία κάθε ποδοσφαιριστή να μπορεί να αγωνιστεί σε μεγάλες διοργανώσεις. Το Champions League για όλους είναι μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις στον πλανήτη. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ προσωπικά έχω συμβόλαιο με την ομάδα μου. Ο Ατρόμητος είναι αυτός που έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο σε ό,τι έχει να κάνει με μένα. Τα τρία τελευταία χρόνια η ομάδα μας έχει φτάσει πολύ κοντά στο να πετύχει το όνειρό της, να μεγαλώσει σαν ομάδα, να μπει στους ομίλους του Europa League. Και δεν σας κρύβουμε ότι αυτός είναι ένας μελλοντικός στόχος τον οποίο έχουμε θέσει τα τελευταία χρόνια, έστω και αν δεν τον έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Σίγουρα ο φετινός αποκλεισμός ήταν οδυνηρός για όλους, ήταν πολύ δύσκολος. Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να αποκλειστήκαμε από δύο μεγάλες ομάδες, οπότε αυτό σε γενικές γραμμές ήταν φυσιολογικό. Το να αποκλείεσαι από την Newcastle ή από την Alkmaar είναι εντελώς διαφορετικό από ότι να αποκλείεσαι από μια ομάδα η οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι μεγαλύτερη από εμάς και θα έλεγα ίσως είναι και πολλά σκαλοπάτια πιο κάτω. Δυστυχώς όμως η απόδοση μας κοιμάθηκε σε μέτρια επίπεδα. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε στον αγωνιστικό χώρο και ήρθε αυτός ο δυνηρός αποκλεισμός, ο οποίος μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα εκείνο το διάστημα, που ευτυχώς όμως στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος δείχνουμε ότι τον αφήνουμε πίσω μας, ότι έχουμε ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη στιγμή και φάση στην οποία έχει μπει η ομάδα. Και οι δύο ομάδες είναι ομάδες οι οποίες στηρίζονται στην καλή διοίκηση και στο πολύ καλό προγραμματισμό τον οποίο έχουν. Η οικονομική επιφάνεια των ομάδων αυτών και των δύο ομάδων είναι τέτοια που δίνει δυνατότητα στον εκάστοτε τεχνικό διευθυντή ή προπονητή να κάνει το πλάνο του και να προσπαθεί να δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα προσπαθεί να τα φέρει κάθε ομάδα σε επίπεδο τέτοιο που να εκμηδενίσει τα όποια λάθη μπορεί να γίνουν σε μία σεζόν και να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τα θετικά στοιχεία τα οποία έχουν αυτές οι δύο ομάδες. Και δεν είναι τυχαίο το ότι και οι δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει σε τελικούς κυπέλου, έχουν πολύ καλές πορείες στο πρωτάθλημα. Παίζουν σχεδόν κάθε χρόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια στα play-off και τους δίνεται δυνατότητα να παίξουν ευρωπαϊκά παιχνίδια και να μεγαλώσουν ως σύλλογοι. Οι συνθήκες που δίνουν στους ποδοσφαιριστές τους είναι τέτοιες, στις οποίες το μόνο που σκέφτεται ο ποδοσφαιριστής είναι το πώς θα βελτιωθεί, το πώς θα δουλέψει καθημερινά χωρίς να έχει στο μυαλό του οτιδήποτε άλλο. Και όλα αυτά οφείλονται στο ότι υπάρχει ισχυρή διοίκηση, υπάρχει καλός προγραμματισμός όπως προανέφερα πριν.